Μετά από αποφάσεις της διοίκησης του νοσοκομείου ΚΑΤ, αντίστοιχα της πρώτης υγειονομικής συμπεριφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, καταργούνται 7 κλίνες γενικής ΜΕΘ και μετατρέπονται σε κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID. Ενώ συγχρόνως ανακοινώθηκε η πρόθεση της διοίκησης για κατάργηση και άλλων 14 κλινών εξίσου γενικής ΜΕΘ και μετατροπή του σε κλίνες ΜΕΘ για περιστατικά COVID. Αποτέλεσμα, το ΚΑΤ, νοσοκομείο πανελλαδικής αναφοράς, με καθημερινή εφημέρωση να διαθέτει 14 κλίνες γενικής ΜΕΘ. Συγχρόνως, η νέα ΜΕΘ, που δημιουργήθηκε από δωρεά, δεν στελεχώνεται επαρκώς, παρά μετακινούνται 12 νοσηλευτές από άλλες μονάδες υγείας, με αποτέλεσμα η νέα ΜΕΘ να λειτουργήσει να μπορεί κατά το ίμιση. Πιο συγκεκριμένα, μειώνεται το προσωπικό σε διάφορα τμήματα ΜΕΘ στο νοσοκομείο ΚΑΤ από 24 σε 20, από 16 σε 14 και όλα αυτά για να λειτουργήσει η ΜΕΘ COVID, που θα είναι εξίσου υποστελεχωμένη, δηλαδή 19 νοσηλευτές για 7 κλίνες. Την ίδια ώρα υπάρχουν στο νοσοκομείο τεράστιες ελλείψεις σε τραυματιοφορείς, τεχνολόγους, ακτινολόγους, φυσιοθεραπευτές και μιλάμε για νοσοκομείο με ειδικότητα εξειδίκευση στο τραύμα. Ενώ ως γνωστόν για τη λειτουργία κλινών μεθ COVID, εν προκειμένου για παράδειγμα των 7 επιπλέον κλινών μεθ COVID, απαιτούνται τουλάχιστον 28 νοσηλευτές, ελάχιστες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες σε νοσηλευτές στις μεθ COVID κλίνες θα πρέπει να είναι αυξημένες τουλάχιστον κατά 50%. Τα ανωτέρω αποδεικνύουν πως το κυβερνητικό αφήγημα και η προπαγάνδα περί θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας και πραγματοποίησης των αναγκαίων προσλήψεων διαψεύδονται από την ίδια την πραγματικότητα, ενώ σταδιακά μετατρέπεται και το ΚΑΤ σε νοσοκομείο μιας νόσου. Και αυτό αποδεικνύεται επίσης και από τη μετατροπή της μονάδας αυξημένης φροντίδας σε μεθ COVID, όπως και η μετατροπή των 15 κλινών της κλινικής πλαστικής χειρουργικής σε κλίνες COVID, κλίνες που αφορούν στην αντιμετώπιση εγκαυμάτων, επανορθωτική τραυματολογία κτλ. Ερωτάται λοιπόν ο κύριος Υπουργός, κύριε Πρόεδρε, οι ερωτήσεις είναι πρώτον, αν θα ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση των κλινών της γενικής ΜΕΘ και η μετατροπή του σε κλίνες ΜΕΘ COVID και αν παρά ταύτα συνεχίσει αυτό, άμεσα να ενισχυθεί με το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό. Και δεύτερον, ποιες ενέργειες θα γίνουν ώστε να επιταχυνθεί άμεσα η διαδικασία διορισμού των επιλαχόντων της 2ΚΑΠΑ, 50 νοσηλευτές, να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι και οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές, να καλυφθούν άμεσα τουλάχιστον 20 νέες οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών και 50 θέσεις νοσηλευτών για τις ΜΕΘ, 12 τεχνολόγων ακτινολόγων ή χειριστών, 10 τεχνολόγων και 12 θέσεις φυσιοθεραπευτών και 20 νοσοκόμων τραυματοφορέων για τις συνολικές ανάγκες του νοσοκομείου. Κύριε Λαμπρούλη, καμία κατάργηση κλινών δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε στο ΚΑΤ ούτε σε κανένα άλλο νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γνωρίζουμε όλοι ότι δίνεται μία μάχη εδώ και ένα χρόνο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πανδημία και σε έκτακτες περιστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα. Οι ασθενείς με COVID πρέπει να αντιμετωπίζονται και μάλιστα κατά προτεραιότητα και κάτω από ειδικές συνθήκες νοσηλείας. Και αυτός είναι και ο λόγος που προχωρούμε σε αναγκαίες μετατροπές χρήσης των κλινών απλής νοσηλείας και σε κλίνες εντατικής θεραπείας, τις οποίες εσείς χαρακτηρίζετε καταργήσεις. Και οι μετατροπές αυτές απαιτούνται για τη διασφάλιση της μη μετάδοσης του ιού σε άλλους ασθενείς. Το γνωρίζετε άλλωστε καλά κι εσείς γιατρός είστε. Και το σχέδιό μας αυτό έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία μέχρι σήμερα, από τη στιγμή που δεν έχουμε φαινόμενα διασποράς του ιού εντός των νοσοκομείων μας. Το νοσοκομείο ΚΑΤ ήταν από εκείνα στα οποία κατασκευάστηκε νέα μονάδα εντατικής θεραπείας στο πλαίσιο δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ολοκληρώθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους μια νέα υπερσύγχρονη μονάδα δυναμικότητας 30 κλινών, η δεύτερη μεγαλύτερη μαζί με το Ευαγγελισμό και μετά από εκείνη του νοσοκομείου Σωτηρίας στην Αττική. Και η προσθήκη αυτών των 30 κλινών αυξάνει καθοριστικά τις δυνάμεις του ΚΑΤ, γιατί πραγματικά είναι ένα εξειδικευμένο νοσοκομείο και μετά την πανδημία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά περιστατικά τα οποία δέχεται, τα αυξημένα και τα εξειδικευμένα, και ταυτόχρονα έρχεται
αυτή η μονάδα με τις κλίνες να προσθεθεί στις κλίνες οι οποίες έχουν διατεθεί και προσθεθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στα νοσοκομεία της Αττικής και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Επικράτειας. Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση σήμερα στο ΚΑΤ? 8 κλίνες στην πρώτη ΜΕΘ όπου υπηρετούν 6 γιατροί, 20 κλίνες στη Β' ΜΕΘ όπου υπηρετούν 14 γιατροί, 30 κλίνες στη Νέα ΜΕΘ όπου υπηρετούν 17 γιατροί. Συνολικά δηλαδή έχουμε 58 κλίνες εντατικής θεραπείας και 37 γιατρούς που υπηρετούν καλύπτοντας τη λειτουργία τους. Τη στιγμή που σύμφωνα με τις οδηγίες του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, η αναλογία κλινών ΜΕΘ και γιατρών πρέπει να είναι η εξής: 6 γιατροί για τις 8 πρώτες κλίνες και σε μεγαλύτερης δύναμης ΜΕΘ ένας γιατρός ανά 3 κλίνες. Αυτό σημαίνει ότι οι γιατροί που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία και των 3 ΜΕΘ του ΚΑΤ υπάρχουν, υπηρετούν και είναι εντός των προδιαγραφών που έχει ορίσει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι ειδικά για τη στελέχωση με ιατρικό προσωπικό των 30 κλινών της νέας εντατικής της μονάδος, ολοκληρώσαμε πριν την παράδοση νέες προσλήψεις 17 γιατρών του κλάδου ΕΣΥ, με προκήρυξη που δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2020. Και στο μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί προσθέθηκαν για να το ενισχύσουν και επικουρικοί γιατροί και λοιπό προσωπικό. 48 άτομα νοσηλευτικών ειδικοτήτων και 42 άτομα λοιπού προσωπικού, παραϊατρικών και άλλων βοηθητικών ειδικοτήτων. Και παράλληλα αναμένουμε το διορισμό 50 ακόμη μόνιμων νοσηλευτών κατηγορίας ΤΑΦΕΕΠΣΙΛΟΝ από την 2Κ, όπως είπατε, οι οποίοι δρομολογούνται μετά από πρωτοβουλία που πήραμε και σε συνεννόηση με το ΑΣΕΠ. Οι 50 αυτοί επιπλέον είναι από τους επιλαχόντες της 2Κ, δηλαδή προχωράμε περαιτέρω στη 2Κ την προκήρυξη και τραβάμε περισσότερο προσωπικό. Είναι προφανές ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ενισχύσουμε το ΕΣΥ με προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό κλπ, μόνιμο και επικουρικό, και δεν είναι δυνατόν σε μία μέρα να καλύψουμε όλα τα κενά και τις ελλείψεις των ετών που διωγγώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Όμως καταφέραμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε καλύψει τεράστια κενά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τους τελευταίους 18 μήνες διακυβέρνησής μας έχουν δημοσιευτεί προσκάλυψη μέσα από 4 διαδοχικές προκηρύξεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού 2.362 θέσεις μόνιμων γιατρών διαφόρων ιδιωτήτων. Δεν θα σταθώ τώρα στο αν είναι κατάργηση ή μετατροπή. Καταργείται γενικές ΜΕΘ, κλίνες ΜΕΘ και τις μετατρέπεται σε μιας νόσου. Κλίνες ΜΕΘ. Η ίδια όμως κλίνη που ήταν πριν για τα περιστατικά εν προκειμένου του ΚΑΤ, μετατρέπονται σε κλίνες ΜΕΘ για COVID περιστατικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη νέα μονάδα, αλλά και τις υφιστάμενες μονάδες, ούτε καν κάνουμε αναφορά για τους γιατρούς, καλά κάνετε για να φέρετε το στοιχείο. Εμείς βάζουμε το ζήτημα των νοσηλευτών και την επάρκεια στη βάση των αναγκών και των διεθνών στάνταρτ, να το πω έτσι, προδιαγραφών, που θα πρέπει να είναι στελεχωμένες οι μονάδες εντατικής θεραπείας με νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί, για παράδειγμα, οι 30 κλίνες της νέας ΜΕΘ χρειάζονται τουλάχιστον 100-120 νοσηλευτές. Έτσι, με ένα πρόχειρο θα υπάρχουν, είναι, στελεχώθηκαν. Λοιπόν, τώρα με αφορμή το ΚΑΤ, κύριε Πρόεδρε, που δεν είναι φυσικά εξαίρεση από αυτό που συμβαίνει σε όλα τα νοσοκομεία στη χώρα με αφορμή την πανδημία, αυτό που βλέπουμε είναι για τρίτη φορά μέσα σε ένα χρόνο από την έναρξη, αν θέλετε, της πανδημίας, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, τι κάνει? Καταργεί κλινικές και ιατρία στα δημόσια νοσοκομεία, συρρυκνώνει χειρουργία, βαφτίζει μεθ COVID κρεβάτια που είναι αναγκαία για χειρουργικές επεμβάσεις και άλλες ασθένειες, ανακυκλώνει τις διαχρονικές ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας για να διαχειριστεί την έξαρση της πανδημίας. Δηλαδή, με τα ίδια, αξιοποιώντας δηλαδή τα ίδια μέσα, τα ίδια υλικά. Αποτέλεσμα, πέρα από την πληρότητα το 100% για ασθενείς με COVID στα νοσοκομεία και στις ΜΕΘ, οι χρόνια ασθενείς, και εδώ μπαίνει και το ζήτημα στο ΚΑΤ για τους χρόνους ασθενείς και τα έκτακτα, αν θέλετε, περιστατικά που βάζουμε και στην ερώτηση, ή διάφορα έκτακτα περιστατικά που αντιμετωπίζονται πλημελώς ή και καθόλου από το δημόσιο σύστημα υγείας, οδηγώντας ακόμα και σε θανάτους που δεν οφείλονται στην πανδημία και ενδεικτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που το ίδιο το Υπουργείο έχει δώσει, την περίοδο Γενάρη-Οκτώβριο του 2020 έχουμε μείωση των επισκέψεων στα τακτικά εξωτερικά, στα επίγοντα περιστατικά κατά 30% και 31% στα τακτικά εξωτερικά ιατρία. Χάθηκαν πάνω από 3,5 περίπου εκατομμύρια επισκέψεις. Δεν έγιναν πάνω από
πάνω από 90.000 επεμβάσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στα κέντρα υγείας αντίστοιχα έχουμε μείωση 25% των επισκέψεων, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια λιγότερες επισκέψεις. Στα ογκολογικά νοσοκομεία έχουμε μείωση 35% των επισκέψεων, δηλαδή 120.000 λιγότερες επισκέψεις ογκολογικών ασθενών, συγκρίνοντας αυτά τα στοιχεία όπως τα έχει δώσει το Υπουργείο από τη διετία 17-19. Και η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται στη συνολικότερη επιδείνωση των δικτών υγείας, αλλά καταγράφεται και στην πλεονάσα θνησιμότητα σε εισαγωγικά στους θανάτους μέσα στην πανδημία που υπερβαίνουν το μέσο όρο προηγούμενων μηνών. Και από τους πλεονάζοντες θανάτους, ένα μέρος οφείλεται αφενός μέσα στον κορονοϊό, αλλά σύμφωνα και με τις επίσημες ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, η αιτία όμως για τους μισούς σχεδόν είναι αδιευκρίνηστη. Και από τους επιστήμονες αποδίδονται στον αποκλεισμό χιλιάδων μη COVID ασθενών από το δημόσιο σύστημα υγείας που λειτουργεί ως μια νόσου. Με άλλα λόγια, η αδυναμία χρονίως πασχόντων να έχουν έγκαιρα την αναγκαία διάγνωση και θεραπεία οδηγεί πολλούς από αυτούς σε μοιραία κατάληξη. Συνεπώς, αποτελούν πρόκληση οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι διαχειρίζεται ικανοποιητικά την πανδημία και ότι δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη ζωή όταν εφαρμόζεται σύστημα ακορντεών στις ΜΕΘ, μετακινείται υγειονομικούς, προσλαμβάνεται προσωπικό με ημερομηνία λήξης, πολύ πίσω από τις ανάγκες του συστήματος υγείας. Και αυτό που αποκαλύπτεται είναι τα αδιέξοδα ενός συστήματος υγείας που λειτουργεί στη λογική της ανταποδοτικότητας και του κόστους ωφέλους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ελάτε. Και σε σύμπραξη, τελειώνω, με τον ιδιωτικό τομέα. Στη βάση φυσικά των πολιτικών διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων όπως και της σημερινής. Αντίστοιχα των ελάχιστων δωρεάν παροχών της εμπορευματοποίησης της υγείας. Να γιατί λοιπόν το σύστημα είναι ανήμπορο να σταθεί με επάρκεια τόσο στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, αλλά είναι ανίκανο να καλύψει τις ανάγκες του λαού και σε κανονικές συνθήκες. Γιατί οι ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές, η υποχρηματοδότηση, οι αδρές πληρωμές από το λαό, οι γιγάντες του ιδιωτικού τομέα, η πλήρης σχεδόν απουσία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με έμφαση στην πρόληψη, όλα αυτά έχουν γίνει έχουν μία και μοναδική αιτία. Τον προσανατολισμό λειτουργίας ενός συστήματος υγείας στο πλαίσιο της καπιταλιστικής οικονομίας όπου κριτήριο είναι τα συμφέροντα του κεφαλαίου και όχι οι ανάγκες του λαού και στην υγεία. Κλείσατε, κύριε Λαμπρούλη. Συνεπώς, κλείνω. Συνεπώς, μαζί με τις διεκδικήσεις για μέτρα ουσιαστικής στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας με μόνιμες προσλήψεις, σύγχρονες υποδομές, με επίτευξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς αποζημιώσεις, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, αυτό που προβάλλει από τις ίδιες τις εξελίξεις είναι αναγκαιότητα της πάλης για καθολικό δημόσιο με δωρεάν σύστημα υγείας στην υπηρεσία των σύγχρονων αναγκών του λαού μας.